Και ήταν, βρέθηκε που ήταν ένα παρακλήσιο. Δίπλα ακριβώς από αυτή την, από το παλιό και το τάφι. Βρέθηκε αυτή η εικόνα. Κοσμάς και Ρωμόνακος, τίποτα άλλο, καμιά άλλη εμείς. Ο Σεβεργός της Αρμανίας, μακριότερος της Αρμανίας, θεώρησε πως μπορούσε, θεωρήσει, μπορούσε να βλέπει σε αυτή την εικόνα ίσως την πιο κοντινή στον Άγιο Κοσμά, γιατί είναι η πιο αρχαία, είναι προς τον τάφο. Ο Νικόδημος ο Αγιερίτης είναι ο πρώτος βιογράφος του Κοσμάνιου. Νομίζω ότι τα κείμενά του πάντοτε έχουν μια μαγεία και πάντοτε έχουν κάτι να γράψουν. Αυτή η χρυσή είναι αυτή, αυτή η εικόνα είναι αυτή ζήτησε, όπως τη ζωγράφησε να αντέγραψε ο Φώτης ο Κόντυπος. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Και εδώ είναι ένα περίοδο άγγελμα που έγινε στη λυσούρα του Μεσολογίου. Βλέπετε ότι ο λαός μας φρόντισε να κάνει όλες τις συζέψεις από την πρώτη στιγμή. Και εδώ είναι ο Κοσμάς και εκεί είναι ο νεομάρτης Γεώργιος των Ιωαννίνων, που μαρτύρησε παρακαλώ 1838, τόσο αργά. Αλλά να σας δείξω και δύο-τρεις διαφάνειες της παγκοσμιοποίησης. Βλέπετε εδώ ότι ο μέγας αδερφός δείχνει κάπου, στρέφει την προσοχή του ανθρώπου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εδώ του φράζει τα μάτια, βλέπετε, με το ένα χέρι και μετά το πήχει εκεί που θέλει αυτός. Βλέπετε ότι ο Homo sapiens, ο σοφός άνθρωπος, ο που γνωρίζει δηλαδή, κατήτησε να έχει έναν εγκέφαλο από φίδια. Δεν είναι φοβερό. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κεφάλι του, σαν να έχει πέσει το κεφάλι του στα πόδια του κοτσάρι. Αυτές τις αφήσεις έχει κάνει ένας Πολωνός εγκατεστημένος στο Βερολίνο, τώρα τελευταία. Για τούτο δεν είναι χαρακτηριστικό. Ο ένας πεθαίνει από την πείνα και ο άλλος πεθαίνει από την χυσαρκία. Οι άνθρωποι πεθαίνουν ή από την πείνα ή από την πολυφαγία. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα ισοζύγιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει ισοζύγιο. Βλέπετε εδώ επίσης έχει ο πάνω ο τίτλος είναι «Φτωχή και πλούσιο». Και ο μεν πλούσιος τα πετάει μέσα στο καράθι να χρήσει. Ο δε πολιτηθής φτωχός τα παίρνει από το καράθι να χρήσει την διατροφή. Για τούτο δείχνει μια μάσκα, η οποία στο τέλος μας βάζει να παίρνουμε να αναπνέουμε τα δεξάρκα στον αυτοκινήτρο. Καθαρή ατμόσφαιρα. Για τούτο είναι φοβερό. Βοήθεια λέει, αλλά βέβαια το διάγραμμα αυτό είναι η Αφρική. Βλέπετε. Ανοίγει ένα στόμα και φωνάζει βοήθεια. Η μύτη του ανθρώπου κλπ. Αλλά το στόμα αυτό είναι ολόκληρη η Αφρική. Είμαστε. Είναι φοβερό. Και εδώ το δολάριο, το γέρο και ακόμα και. Και εκεί υπάρχει ο άνθρωπος, η διαγραφή του ανθρώπου ως προσωπικότητα. Βλέπετε. Είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό της παγκοσμιότητας. Έτσι πολεμάει καθένας με τον τρόπο του και αυτός πολεμάει με τον πλανάκι του. Μπορείς να μην το αναγνωρίσεις. Πηγαίνουμε προς την ειρήνη πάντοτε, αλλά βέβαια βλέπετε το περιστέρι της ειρήνης που είχε ένα σαλίγερο πάντοτε, τόσο πολύ αργά, αν φτάσει ποτέ έτσι. Ένα σχολείο παρακαλώ, την καθημερινή το πειρά. Λέει αυτό, να σπουδάζουν τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά. Διότι η θρησκεία μας είναι στην ελληνική και το γένος μας είναι ελληνικό. Κοσμάς με το λόγο. Δεν πρέπει να επενδύσουμε τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Έστω και αφαιρεθεί αυτό διαφήμιση. Ας το κάνουμε κι άλλοι. Κοσμάς, ιερομόναχος, ηφαίτης. Σας ευχαριστώ.
Έτσι θα φύγουμε χωρίς να ψάχνουμε το πολιτήριο του Αγίου. Λοιπόν, τι λέτε, άσχησε τον κόπο που καθυστερήσε λιγάκι για τις διαφάνειες. Σας άρεσα. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα κατακλείδι τελειώνοντας αυτό το μεγάλο. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ ένα λεπτό μόνο να κάνουμε τον επίλογο. Σε μεταφέρει και να ψάχνουμε το πολιτήριο για να φύγουμε. Τελειώνοντας αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον διακρίσιο κίνητα της Ορθοδοξίας μας και μέγαμε αυτού του γένου μας, τον Άγιο Κοσμάτων Εντολό, ο οποίος τόσο πολλά προσέφερε στο υπόδωρο γένου μας, στην Εκκλησία μας και για την ελευθερία μας και για την πίστη μας. Ακούσαμε πολλά από αυτά, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Θέλουμε να φύγουμε κρατώντας μέσα μας, σφιχτά στην καρδιά μας, ένα από τους θαυμάσιους λόγους και διδαχές του Αγίου Κοσμά. Αυτό το οποίο είπε και το γνωρίζουμε όλοι μας. Απλώς το υπενθυμίζω στην αγάπη σας και να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, τους νέους μας, που δυστυχώς απουσιάζουν σχεδόν πάντα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Ψυχή λέει, παρακαλώ, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Ψυχή και Χριστός. Αυτά τα δύο κρατήστε τα γερά μέσα στα χέρια σας, μέσα στην καρδιά σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς. Τα πλούτη σας μπορεί να σας τα πάρουν, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Τα σπίτια σας μπορεί να σας τα πάρουν. Τα παιδιά σας μπορεί να σας τα πάρουν. Εσάς τους ίδιους μπορεί να σας κάνουν σκλάβους κλπ. Δυο λέει πράγματα. Δεν μπορούν με τίποτα, μα τίποτα να σας πάρουν ποτέ. Τη ψυχή σας και τον Χριστό. Αυτά τα δύο λέει κρατήστε τα γερά μέσα στα χέρια σας, μέσα στην καρδιά σας, για να μπορέσετε να ζήσετε ελεύθεροι και να φτάσουμε και να φτάσετε κοντά στο Θεό. Αυτά τα δύο λεπτά να καθίσουμε και εμείς σήμερα, σαν κατακλείδι και πολλά άλλα μηνύματα βέβαια για τον Άγιο Κοσμά. Να ψάχνουμε το πολιτικό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.